Βασιζεί η ήττα της Ομόνιας ή αν προτιμάτε η νίκη της ΑΕΚ επί της Ομόνιας. Well, η ομάδα του Χρήστο Μπόνευ συνεχίζει τη μοναχική και ξέφρενη πορεία της προς τον τίτλο. Με δύο γκολ του Τόζα Θάμπουρης από τα 11 βήματα πέρασε αλόβητη από το Τσίριο κερδίζοντας τον Απόλλωνα με 2-0. Το ΑΠΟΕΛ παραμένει και η μοναδική αίτητη ομάδα του πρωταθλήματος. Αλκή Ανόρθωση. Ένας εκπληκτικός Κυριάκοφ οδήγησε την Ανόρθωση σε σπουδαία εκτός έδρας νίκη επί της Αλκής με 3-0. Ο Βούλγαρος είδε δίχτυα για δεύτερη σερή αγωνιστική και η Ανόρθωση συνεχίζει την αντεπίθεση της προς τον κορυφή. Παραλίμνη Άρης. Νίκη βάλσαμο για την ομάδα του Σλόμπονταν Βουτσέκοβιτς, ο οποίος τον τελευταίο καιρό αμφισβητήθηκε έντονα. 2 γκολ από τον Βίλι. Ολυμπιακός Εθνικός. Νίκη χρυσάφι για τους μαυροπρασίνους, οι οποίοι κέρδισαν τον Εθνικό με 2-0. Στις τελευταίες 4 αγωνιστικές ο Ολυμπιακός μάζεψε 10 βαθμούς, ενώ για 390 λεπτά διατηρεί ανέπαφη την αιστεία του. Αραδίπου Ευαγόρας. Βήμα σωτηρίας για τον Ευαγόρα. Η ομάδα της Πάφου πέτυχε την πρώτη εκτός έδρας νίκη της επί της Αραδίπου με 2-1. Και τα 2 γκολ πέτυχε ο νεαρός Ζωίτσας. Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Μετά από διακοπή 15 ημερών λόγω κυπέλλου, επανήρχησε σήμερα το πρωτάθλημα Lombard NatWest με τα παιχνίδια της πρεμιέρας του δευτερού γύρου. Στον όμιλο της κορυφής, το πρωτοπόρο ΑΠΟΕΛ συνέχισε τον αίτητο καλπασμό του προς τον τίτλο. Ούτε ο Απόλλωνας μπόρεσε να φρεγάνει την ομάδα του Χρήστο Μπόνεφ. Στην επικίνδυνη ζώνη, νίκες χρυσάφι πέτυχαν ο Ολυμπιακός και ο Ευαγόρας. Ακόμη σπουδαίες νίκες πέτυχαν Ανόρθωση και Παραλίμνη. Συνοπτικά τα αποτελέσματα της 14ης αγωνιστικής, στην οποία οι φιλοξενούμενοι είχαν το πάνω χέρι. Απόλλων ΑΠΟΕΛ 0-2, Αλκή Ανόρθωση 0-3, Παραλίμνη Άρης 3-1, Ολυμπιακός Εθνικός 2-0 και Αραδίπου Ευαγόρας 1-2. Και να ξεκινήσουμε με τον τέρπι της αγωνιστικής. Ούτε ο Απόλλωνας, η καλύτερη δηλαδή άμυνα του πρωταθλήματος, μέχρι σήμερα μπόρεσε να σταματήσει το ΑΠΟΕΛ, την καλύτερη δηλαδή επίθεση προς την κατάκτηση του φετινού τίτλου. Οι γαλαζοκίτρινοι με σωστούς αγωνιστικούς προσανατολισμούς πέρασαν νικηφόρα και από το Τσίριο, κάπτοντας την αντίσταση των Κιανολεύκων, οι οποίοι έμειναν με τυφλή αριεδαφική υπεροχή. Κέρδισαν 2-0 με ισάριθμα εύστοχα πέναλτι του Τόζα Σάμπουριτς. Όπως θα δούμε και στα πλάνα, στην πρώτη περίπτωση φαίνεται να υπάρχει παράβαση, ενώ στην δεύτερη όχι. Ο Απόλλωνας με αποψινή του ανακοίνωση διαμαρτύρεται για την διαιτησία του κυρίου Χατζηχαραλάμπου, στον οποίο ενδέχεται, όπως αναφέρει, να καταγγείλει στην Πειθαρχική Επιτροπή της ΚΟΠ. Γενικά πάντως το παιχνίδι ήταν αρκετά δυνατό, ενδεικτικό αυτού οι 11 κίτρινες κάρτες και οι 2 κόκκινες, μια για κάθε ομάδα. Στο Τσίριο στάδιο ήταν σήμερα ο Ντίνο Τσέλεμπος. Ο Απόλλωνας παρατάχθηκε στο γήπεδο χωρίς τον τραυματία Σπόλιαριτς και τον τιμωρημένο Γιώργο Ιωσηφίδη. Από το ΑΠΟΕΛ σημαντική ήταν η απουσία του πρώτου σκόρερ της ομάδας και του πρωταθλήματος, Ιόζεφ Κίπριχ. Πιστεύω ότι ο πιο δυνατός και ο πιο απλός πιστεύω θα κερδίσει. Παράγοντας επίσης είναι και τα λάθη. Όποιος δεν κάνει μεγάλα λάθη, βασικά λάθη πίσω στην άμυνα, αυτός θα είναι κερδισμένος. Πιστεύω ότι είναι ένα δύσκολο παιχνίδι για την ομάδα μου. Παίζουμε με τον Απόλλωνα στη Λεμεσόν. Είναι ένα παιχνίδι εκτός έδρας, αλλά για να είμαστε εδώ είμαστε αισιόδοξοι. Η πρώτη επιθετική προσπάθεια ήταν για τον Απόλλωνα στο 13ο λεπτό. Ο Κρισμάρεβιτς έκανε την παλιά, έγινε η κόντρα, δεύτερο σούτ από τον Πάπα Βασιλείου, δεύτερη κόντρα στον Αριστοκλέους. Στο 16ο λεπτό η μεγάλη άτυχη στιγμή για τον Απόλλωνα, το σούτ από τον Παπακυριακού, η μπάλα στο δοκάρι του Πετρίδη. Θα μπορούσε σε αυτή την φάση ο Απόλλωνας να φτάσει πρώτος στον γκολ. Στο επόμενο λεπτό ο Κόβατς από καλή θέση πάσαρε τελικά στον Χριστοφή. Στο 20ο λεπτό η σέντρα από τον Κώστα, Κόβατς μέσα στην περιοχή, καθυστέρησε εκεί και τελικά διώξαν οι αμυντικοί του Απόλλωνα. Στο 25ο λεπτό και πάλι το ΑΠΟΕΛ μπροστά. Ο Ιωάννου έγινε κάτοχος της μπάλας, προσπάθησε να τροφοδοτήσει τον Κώστα, όμως τον πρόλαβε ο Μάριος Χαραλάμπους. Στο 38ο λεπτό, το ΑΠΟΕΛ είναι στην επίθεση, μια πολύ ωραία προσπάθεια από τον Γιάννο Ιωάννου, ο οποίος προσπάθησε να μπει στην περιοχή, έπεσε στο έδαφος και δόθηκε αμέσως το πέναλτι. Βλέπετε σε επανάληψη την φάση, ο Γιάννος Ιωάννου προσπαθεί να μπει στην περιοχή,
Ο Πίτας είναι ο ποδοσφαιριστής που προσπαθεί να τον ανακόπτει. Και τελικά θα δοθεί το πέναλτι. Από την κάτω κάμερα φαίνεται καθαρά ότι ο Πάμπος Πίτας παίρνει τελικά το πόδι του Ιωάννου. Βλέπετε στην αργή κίνηση το αριστερό πόδι του Πίτα θα πάρει το πόδι του Ιωάννου, ο οποίος πέφτει στο έδαφος και δίνεται το πέναλτι. Διαμαρτυρήθηκαν οι παίκτες του Απόλλωνα. Όμως τελικά ο Σάμπουριτς ανέλαβε την εκτέλεση του πέναλτι για να πάρει και μια κίτρινη κάρτα από τον κύριο Παπαχαραλάμπους. Σάμπουριτς νίκησε τον Χριστοφίτο 1-0 για το Αποέλ στο 31ο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου. Βλέπετε την εκτέλεση του πέναλτι από τον Σάμπουριτς. Τεσσαρακοστό πρώτο λεπτό, εκτέλεση φάουλ από τον Πίτα, η μπάλα θα φύγει out. Τελευταίο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου, ο Πετρίδης θα διώξει σε κόρνερ την απευθείας εκτέλεση φάουλ από τον Κρισμάρεβιτς. Εκτελέστηκε και δεύτερο κόρνερ από τον Κρισμάρεβιτς, όμως ίδιωξε και πάλι ο Πετρίδης, ενώ ο Παπακυριακού στην επαναφορά διώξε την μπάλα out. Περάσαμε στο δεύτερο ημίχρονο, ο Τσέποβιτς από κοντά έστειλε την παράλληλη σέντρα, όμως έδιωξε ο Αριστοκλέους. Ο Απόλλωνας συνέχισε να πιέζει. Παπακυριακού μέσα στην περιοχή έβγαλε την παράλληλη σέντρα. Πολύ καλή προσπάθεια από τον Κρισμάρεβιτς, όμως η μπάλα έφυγε out. Βλέπετε σε επανάληψη την πολύ ωραία προσπάθεια από τον Κρισμάρεβιτς. Στη συνέχεια είχαμε κάποια επεισόδια όπου ο Πετρίδης πήγε να πάρει την μπάλα προς την πλευρά των οπαδών του Απόλλωνα. Έπεσε στο έδαφος, φάνηκε να είχε χτυπήσει από κάποιο αντικείμενο. Έγινε εκεί μια μικρή σύραξη ανάμεσα στους παίκτες και τους παράγοντες των δύο ομάδων στη συνέχεια. Βλέπετε και τα επεισόδια. Συμπλοκές ανάμεσα σε παίκτες και παράγοντες των δύο ομάδων. Στο λεπτό στο δεύτερο ημίχρονο, το Αποέλ και πάλι μπροστά. Ο Κόσμα βρίσκει θαυμάσια τον Κόβατς. Ο Κόβατς προσπάθησε να περάσει, έπεσε στο έδαφος θεαματικά. Βλέπετε την προσπάθεια από τον Κόσμα, ο οποίος θα δώσει στον Κόβατς, ο οποίος δεν ήταν σε θέση offside, καλυπτόταν από τον Κωνσταντίνου. Ο Κόβατς, ο οποίος έπεσε στο έδαφος, πριν καν πλησιάσει τον Μιχάλη Χριστοφή, βλέπετε σε επανάληψη, ο Κόβατς αρχίζει να πέφτει πριν πλησιάσει τον τερματοφύλακα του Απόλλωνα. Από αυτή την κάμερα φαίνεται πολύ πιο καθαρά. Ο Κόβατς έπεσε στο έδαφος, θεατρινίστηκα, ξεγέλασε τον διαιτητή, δόθηκε το δεύτερο πέναλτι. Ενώ ο Μιχάλης Χριστοφή, ο οποίος διαμαρτυρήθηκε στη συνέχεια στον διαιτητή, θα πάρει την κίτρινη κάρτα. Εκτελεστής και του δεύτερου πέναλτι ο Σάμπουριτς, ο οποίος θα πετύχει το 2-0 για το Αποέλ. Το Αποέλ στη συνέχεια προσπάθησε για ένα τρίτο γκολ. Είχε μια καλή ευκαιρία με τον Κόβατς, όμως ο Μιχάλης Χριστοφή απέκρουσε θαυμάσια. Παπακυριακού βρίσκει τον Πίτα, το σούτ το οποίο θα χτυπήσει στην εξωτερική πλευρά των δικτύων του Πετρίδη. Στον 31ο λεπτό, ο Αλεξάνδρου έφυγε μόνος, όμως καθυστέρησε και τον πρόλαβε ο Φιλίππου. Στον 34ο λεπτό, μια επιθετική έξαρση του Απόλλωνα. Τρεις συνεχόμενες καλές ευκαιρίες. Ο Παπακυριακού στο 34ο καθυστέρησε για να διώξουν οι αμυντικοί. Στο επόμενο λεπτό ήταν η σέντρα από τον Κρισμάρεβιτς. Ο Παπαβασιλείου προσπάθησε, αλλά δεν θα καταφέρει τελικά να πάρει την κεφαλιά. Και στο επόμενο λεπτό, το κόρνερ από τον Πίτα. Ο νεαρός Φιλίππου θα κερδίσει πρώτα την κεφαλιά. Στη συνέχεια θα κάνει την σέντρα σουτ, όμως η μπάλα θα έφυγε παράλληλα προς την εστία του Πετρίδη. 31ο λεπτό, μια πολύ καλή επιθετική προσπάθεια του Αποέλ με τον Ιωάννου. Ο Φιλίππου θα διώξει καθαρά την μπάλα. Στο 43ο λεπτό, ένα φάουλ από τον Κώστα. Η δεύτερη κίτρινη κάρτα για τον ποδοσφαιριστή του Αποέλ και η αποβολή. Στο 3ο λεπτό των καθυστερήσεων, θα αποβληθεί και με δεύτερη κίτρινη κάρτα ο Μάριος Χαραλάμπους, ο οποίος φάνηκε εκεί όταν περνούσε δίπλα από τον διαιτητή να είπε κάτι. Πήρε την δεύτερη κίτρινη κάρτα και αποβλήθηκε. Σημαντικό βήμα, νομίζω ξαναποδείξαμε σήμερα ότι μιλούμε μόνο στο κήπεδο και στις δηλώσεις. Οι άλλοι αν πιστεύουν ότι είναι ξανά τυχαία, είναι δικαίωμα τους. Εμείς νομίζω κερδίσαμε τη διάμαση στην εγκατήρια μας. Οπωσδήποτε βγάλαμε τον Απόλλωνα έξω από τον τίτλο με αυτή την νίκη μας και εμείς συνεχίζουμε. Το μόνο που έχουμε πετύχει είναι απλώς οι βαθμοί. Και όταν βλέπεις
οι παίχτες σου στο αγωνιστικό χώρο να παίξουν, να παίζουν με δύναμη, με πάθος. Φτάσαμε αισίως στα μισά του 57ου ποδοσφαιρικού μαραθωνίου με τον κόσμο του ΑΠΟΕΛ να πανηγυρίζει τον ανεπίσημο τίτλο του πρωταθλητή χειμώνα. Η επιτυχία της ομάδας του Χρήστον Πόνεφ προσλαμβάνει μεγαλύτερες διαστάσεις αν ληφθεί υπόψη και το γεγονός ότι στα 5 από τα 6 παιχνίδια σαν γηπεδούχος τα έδωσε στην εξορία μακριά από τη φυσική της έδρα το Μακάριο λόγω τιμωριών οι οποίες προήλθαν από επεισόδια των φιλάθλων του. Οι πρωταθλητές χειμώνα στα 13 παιχνίδια έδωσαν αξιοζήλευτα διαπιστευτήρια. Πέτυχαν 10 νίκες ενώ έφεραν και 3 ισοπαλίες. Επιθετικά τα πάει πολύ καλά με τους παίχτες του να έχουν σκοράρει σε όλα τα παιχνίδια διαθέτοντας έτσι την καλύτερη επίθεση του πρωταθλήματος με 34 τέρματα εκ των οποίων τα 3 με πέναλτι. Με αυτά τα δεδομένα δικαιωματικά έχει στις τάξεις του και τον πρώτο σκόρερ του πρωταθλήματος τον Γιώζεφ Κίπριχ με 11 γκολ. Αμυντικά κράτησε ανέπαφη την εστία του σε 5 αγώνες δεχόμενο συνολικά 12 τέρματα, κάτι που του δίνει το δικαίωμα να έχει την δεύτερη καλύτερη άμυνα του πρωταθλήματος. Το ΑΠΟΕΛ σαν γηπεδούχο είναι η μοναδική ομάδα η οποία έχει 100% επιτυχίες καθώς σε 6 αγώνες μετράει άριθμες νίκες έχοντας πετύχει 15 τέρματα ενώ δέχθηκε μόνο 3 τα λιγότερα από κάθε άλλη ομάδα. Την πιο παραγωγική επίθεση διαθέτει το ΑΠΟΕΛ και στα εκτός έδρας παιχνίδια αφού σκόραρε 19 φορές ενώ είδε την εστία του να παραβιάζεται 9. Συνολικά στα 7 παιχνίδια σαν φιλοξενούμενο πέτυχε 4 νίκες ενώ έφερε και 3 ισοπαλίες. Ο δρόμος προς την κορυφή ξεκίνησε εντυπωσιακά για το ΑΠΟΕΛ. Οι γαλαζοκίτρινοι στην πρεμιέρα κερδίζουν εκτός έδρα στην Σαλαμίνα με 4-1. Στο στάδιο Αμόχωστος πετυχαίνουν και πάλι για την δεύτερη τους νίκη αφού σαν γηπεδούχοι λυγίζουν στο 90 λεπτό την αντίσταση του Απόλλωνα. Στην τρίτη αγωνιστική φεύγουν νικηφόροι από το Μακάριο καθώς κερδίζουν τον τυπικά γηπεδούχο Ολυμπιακό με 2-0 και μένουν μόνοι στην κορυφή της βαθμολογίας. Η ομάδα του Χρήστο Μπόνεφ στην τέταρτη αγωνιστική φτάνει σε άνετη νίκη επί της Αραδίπου στο Μακάριο με 5-0. Η πέμπτη σερή νίκη του ΑΠΟΕΛ επιτεύχθηκε στο Δασάκι, όπου με χατ-τρικ του νεαρού Αλεξάνδρου κέρδισε τον τοπικό εθνικό με 4-1. Η πρώτη βαθμολογική απώλεια των γαλαζοκυτρίνων ήρθε στην έκτη αγωνιστική όταν στο Παφιακό αναδεικνύονται ισόπαλοι 1-1 με τον Ευαγόρα. Στο Δασάκι, σαν γηπεδούχοι, οι πρωταθλητές χειμώνα υποδέχτηκαν στην 7η αγωνιστική την ΑΕΚ, την οποία έστω και δύσκολα κέρδισαν 1-0 με γκολ του Κώστα 7 λεπτά πριν τη λήξη του αγώνα. Στην 8η αγωνιστική του ΑΠΟΕΛ έπεσε από το Τρόδος αλλά στάθηκε όρθιο ενώ έχανε στο Αντώνης Παπαδόπουλος από την Ανόρθωση 2-0 και 3-2 κατάφερε να ισοφαρίσει πρώτα σε 2-2 και στο τέλος σε 3-3. Στο ίδιο γήπεδο την 9η αγωνιστική κερδίζει σαν γηπεδούχο την ΑΕΛ 3-0 με ξέσπασμα στο δεύτερο ημίχρονο. Η τρίτη εκτός έδρας ισοπαλία για το ΑΠΟΕΛ ήρθε στην 10η αγωνιστική όταν στο Τσίριο μένει στο 1-1 με τον Άρη. Η απώλεια βαθμών φέρνει τον αιώνιο αντίπαλό του την Ομόνια να συγκατοικεί στο ρετυρέ μαζί του. Στην μόνιμη του έδρα μέχρι τώρα το Δασάκι στην 11η αγωνιστική οι γαλαζοκίτρινοι κερδίζουν με πέναλτι στις καθυστερήσεις του αγώνα το Παραλίμνη με 3-2. Στην 12η αγωνιστική είχαμε τον ντέρπι των δύο πρωτοπόρων της Ομόνιας και του ΑΠΟΕΛ. Οι παίχτες του Χρήστο Μπόνεφ μέσα σε 12 λεπτά φέρνουν τα πάνω κάτω, μετατρέποντος σε βάρος τους 1-0 σε 3-1, ενώ στο τέλος κερδίζουν τον αιώνιο τους αντίπαλο με 4-2, παίρνοντας ξανά μετά από δύο αγωνιστικές συγκατοίκησης διαζύγιο από την Ομόνια μένοντας μόνοι στην κορυφή της βαθμολογίας. Η 10η φετινή νίκη του ΑΠΟΕΛ επιτεύχθηκε σήμερα με το πέσιμο της αυλαίας του πρώτου γύρου και πάλι στο Δασάκι, αυτή τη φορά επί της Αλκής με 2-1. Αίτητη λοιπόν η στέψη του ΑΠΟΕΛ σαν πρωταθλητή χειμώνα. The Raptors for 40, third quarter point.